τρέχει και δεν φτάνει η πυροσβεστική υπηρεσία και στην Κρήτη. Δεκάδες είναι τα περιστατικά που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν το τελευταίο δεκαήμερο οι πυροσβεστικές δυνάμεις του νησιού. 10 μέρες τώρα έχουμε περίπου 100 δασικές πυρκαγιές και κάποια συμβάντα διάσωσης από βουνά της Κρήτης και από πτώση ατόμων σε γκρεμούς λόγω συνέπεια τροχαίων ατυχημάτων. 10 μέρες είναι το αριθμός των 100 πυρκαγιών υπερβολικά μεγάλος. Είναι πυρκαγιές οι οποίες ξέφυγαν και καλέστηκε η υπηρεσία μας να επέμβει. Η αγωνία μεγαλώνει μέρα με τη μέρα με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην Κρήτη να κάνουν τους πάντες να καρδιοχτυπούν. Λόγω των ισχυρών ανέμων, της ξηρότητας, των υψηλών θερμοκρασιών, συμβάλλουν τότε ούτως ώστε να εκδηλωθεί μια πυρκαγιά και να εξαπλωθεί πάρα πολύ γρήγορα. Βρισκόμαστε σε ετοιμότητα σαν υπηρεσία και προσπαθούμε να καταφέρουμε να πιάσουμε την πυρκαγιά στο πρώτο μισάωρο πριν πάρει διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων και των παραγόντων που αναφέραμε προηγουμένως. Όπως σημειώνει ο κύριος Τσικαλάς, είναι ευθύνη όλων μας να μην αντιμετωπίσουμε μεγάλα μέτωπα που θα προκαλέσουν καταστροφή στην Κρήτη. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα πυροσβεστικό στο κάθε σπίτι. Το ξαναλέμε ότι η προσωπική ευθύνη έχει σημασία για τον καθένα μας, ούτως ώστε να μην έχουμε εκδήλωση πυρκαγιάς. Η φωτιά έχει δύναμη, δεν ξέρουμε πού θα σταματήσει. Απαγορεύεται να ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο, είτε για ψυχαγωγικούς λόγους, είτε για επαγγελματικούς συνύπαθρο. Ειδικά την περίοδο που διανύουμε, το ξαναλέω, που είμαστε στην καρδιά της αντιπυρικής περίοδου. Ωστόσο, φέτος τουλάχιστον μέχρι στιγμής έχουμε σταθεί τυχεροί σαν νησί, με την έννοια ότι μέχρι τώρα δεν έχουμε αντιμετωπίσει μια φωτιά ανάλογη, για παράδειγμα, αυτής της φωτιάς που είχαμε πέρυσι τέτοια εποχή στα νότια του Ρεθύμνου. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής έχουμε μια σχετική επιτυχία, η οποία δεν έχει με κανένα τρόπο δεν μπορούμε να επαναπαυθούμε, διότι βρισκόμαστε στη μέση αντιπυρικής περίοδου. Από εδώ και πέρα οι συνθήκες συνεχίζουν και είναι δύσκολες. Αλλά 100 πυρκαγιές σε 10 μέρες είναι υπερβολικός αριθμός. Νωρίς το πρωί της Κυριακής, συναγερμός σήμανε στις δυνάμεις της πυροσβεστικής εξαιτίας φωτιάς που ξέσπασε στην Αμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίσουμε σαν πυροσβεστική υπηρεσία, γιατί μας αγχώνει και μας ανησυχεί, είναι η ταυτόχρονη εκδήλωση συμβάντων, πώς θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε, διότι η δυναμική της υπηρεσίας μας είναι μέχρι ένα σημείο. Όταν έχουμε ταυτόχρονη εκδήλωση συμβάντων, μπορεί να είναι και αστικά, μπορεί να είναι και διασώσεις ατόμων. Και η διάσπαση των δυνάμεων είναι κάτι που οποίο μας ανησυχεί. Ο περιβάλλοντας χώρος του θρηλυκού κτηρίου του Μπαρακούντα, που παραμένει κλειστό εδώ και πολλά χρόνια, παραδόθηκε στις φλόγες. Οι ενδείξεις που έχουμε είναι ότι από κάποιους άστεγους που διέμενε στην περιοχή, κάτι πήγε, έκανε κάποια δραστηριότητα και εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Πάντως φαίνεται πως τα χειρότερα αποφεύθηκαν χάρη στην άμεση παρέμβαση της περιπόλου της πυροσβεστικής, που έσπευσε στο σημείο, αποδεικνύοντας πόσο σημαντική είναι η πρόληψη σε κάθε επίπεδο. Καμπανάκι κινδύνου από την περιφερειακή πυροσβεστική διοίκηση Κρήτης, ειδικά αυτές τις μέρες. Παρακαλούμε όλους όσους ζουν μόνιμα ή επισκέπτονται την Κρήτη να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί και να μην χρησιμοποιούν φωτιά στην ύπαιθρο για κανένα λόγο.